1985 ήμουν αρχηγός της ελληνικής ομάδας για την Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα που γινόταν στη Φινλανδία. Οι Φινλανδοί μαθητές πάτωσαν μέγιστη βαθμολογία 1-0 και με άριστα το 42 και οι οργανωτές αστειευόντουσαν ότι οι μαθητές τους βαθμολογούνται στο διαδικό σύστημα. Τόσο για το κριτήριο, ένα από τα κριτήρια είναι η μέγιστη βαθμολογία στις Ολυμπιάδες. Βλέπετε, εξαρτάται τι κριτήριο χρησιμοποιείται για να ταξινομήσω στις χώρες. Θα τα δούμε όλα στο κοινό τραπέζι. Ευχαριστούμε για την πληροφόρηση του Ρωσμπούλη. Είναι δεδομένο ότι η χώρα, η Φιλανδία κλπ. Δεν διακρίνει τις Ολυμπιάδες, είναι ορίστες. Ορίστε, κύριε Σπύρο. Να ρωτήσω τον εισηγητή, εάν γίνονται παράλληλα τέτοιες έρευνες σε εθνικό επίπεδο και αν έχουμε κάποια τέτοια έρευνα δικιά μας εδώ στην Ελλάδα ή αν μπορούμε να αξιοποιήσουμε κάποια από τα δεδομένα που έχουμε, παραδείγματος χάρη επιδόσεις πανελλήνιες εξετάσεις, για να κάνουμε κάποια εκτίμηση. Παρέλειψα από την παρουσίαση, αλλά υπάρχει στα πρακτικά και ένα παράδειγμα μικρής έκτασης ερευνών, οι οποίες γίνονται από κονσόρτσια που συγκροτούν κράτη. Παλιότερα είχα προτείνει να γίνει μια συγκριτική έρευνα των κρατών, των βαλκανικών κρατών. Επειδή οι πληθυσμοί μας μετακινούνται, έχουμε και εμείς παιδιά από την Αλβανία, γυρνάνε πίσω και ό,τι κρατήσεις. Σε εθνικό επίπεδο στην Ελλάδα δεν έχουμε. Η Ελλάδα διάλεξε να συμμετάσχει στο PISA. Αυτό είναι ένα κόστος. Στο τελευταίο PISA μετήχαν 176 σχολεία και 5.800 μαθητές κλπ. Είναι ένα σοβαρό κόστος. Η χώρα όμως η ίδια δεν χρηματοδοτεί έρευνες και τα παιδαγωγικά Ινστιτούτα παλιότερα δεν χρηματοδότησαν έρευνες. Κοιτάξτε, πρέπει να μην χρησιμοποιούμε την επίδοση σε ένα συγκεκριμένο διαγωνισμό, γιατί ας πούμε οι πανελλαδικές είναι ειδικού τύπου εξετάσεις που αφήνουν κάποια παιδιά των θεωρητικών κατευθύνσεων απ' έξω. Άρα θα πρέπει να σχεδιαστούν, αν θέλουμε, εξ αρχής έρευνες οι οποίες θα βασίζονται στο κοινό αναλυτικό πρόγραμμα πριν αρχίσουν οι δέσμες και. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να συνεκτιμήσουμε, το οποίο επίσης δεν έχουμε καμία μελέτη, για το ποιες είναι εκείνες οι μεταβλητές που καθορίζουν τα αποτελέσματα της διδασκαλίας των μαθηματικών. Στην Ελλάδα, ως γνωστόν, εμείς ως διδακτικοί και εσείς ως δασκάλοι έχουμε βρει την εξής δικαιολογία. Φταίει το αναλυτικό πρόγραμμα. Σιγά τώρα. Φταίει το σχολικό βιβλίο. Ανάποδα η εξουσία λέει σιγά τώρα. Φταίνει οι δάσκαλοι. Δεν έχουμε τεκμηριωμένα επιστημονικά αναδείξει ποιες είναι οι μεταβλητές που καθορίζουν. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Δηλαδή, δεν διδάξαμε πληθυσμούς με δύο το ίδιο θέμα, ας πούμε, στην Β' Λυκείου ή στη Γ' Λυκείου, με διαφορετικά αναλυτικά προγράμματα και με διαφορετικά βιβλία, να δούμε. Είναι παράγοντας αυτός. Αν δεν είναι, δεν μας απασχολεί. Δεν έχουμε. Δεν είναι ενδιαφερόμαστε. Δεν χρησιμοποιήθηκε η Ολυμπιάδα σαν μέτρο. Η Ολυμπιάδα είναι μία από αυτές τις εκφράσεις που αναφέρθηκα όταν ξεκίνησα τη διεθνοποίηση των μαθηματικών. Η Ολυμπιάδα είναι πάρα πολύ παλιά ιστορία. Έτσι. Και δείχνει ότι η μαθηματική πριν από έναν αιώνα σχεδόν, να μην μιλάμε για τις ηλικίες μας, ενδιαφέρθηκαν να. Αλλά η Ολυμπιάδα απευθύνεται σε ειδικούς πληθυσμούς. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτό που λέμε μέσος πολίτης. Το παιδί που τελειώνει το σχολείο. Δεν είναι ούτε σπουδαίος, ούτε ταλέντο. Αλλά που αν είναι κακός, μας νοιάζει γιατί είναι κακός. Καταλάβατε. Δεν έχουμε ενδιαφερθεί γι' αυτό. Συνάδελφος αριστερά, δεν βλέπω εδώ. Θέλετε να ρωτήσετε εδώ στην παρέα. Ναι, γεια σας. Μια σύντομη ερώτηση, γιατί μετά θα έχουμε στο δύο τραπέζι να ρωτήσεις. Παρακαλώ. Α, μπορώ να το ρωτήσω του προσωπικού, δεν υπάρχει. Πάνω στο ίδιο θέμα, λες. Είναι μια διευκρίνηση βασικά, αλλά πιθανόν είναι κάτι που δεν έχω καταλάβει εγώ καλά. Πώς ουσιαστικά διακρίνατε στις τελευταίες διαφάνειες το να γνωρίσει κανείς τον πληθυσμό και να τον κατανοήσει,
Και όταν αναφέρετε στην κατασκευή του πληθυσμού, αναφέρετε στο να θεωρήσουμε αυτά τα κριτήρια, δηλαδή στην παραδοχή ότι αποδέχουμε αυτά τα κριτήρια και φτιάχνουμε ένα σύστημα κάτω από αυτά τα κριτήρια, ή για να τα χρησιμοποιήσω για να χαρακτηρίσω το σύστημα όπως επιθυμώ. Το ένα, το να γνωρίσω τους άλλους, είναι το απλό επίπεδο περιγραφικό. Να δω τα σχολικά τους βιβλία, να δω τα αναλυτικά τους προγράμματα. Το να κατανοήσω τους άλλους είναι να καταλάβω τι είναι αυτό που κάνουν και ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτού που κάνουν. Αυτό προϋποθέτει να μου δώσουν την ευχαίρεια να πάω σε μια σχολική τάξη ή να μου δώσουν το βίντεο της σχολικής τάξης. Τώρα, η κατασκευή των άλλων είναι να μην χρησιμοποιώ εγώ κριτήρια. Ας πούμε, μία από τις αντιφάσεις που αναδείχθηκε σε κάποια από τις χθεσινές ομιλίες είναι: προβλέπω ένα αβέβαιο μέλλον, αλλά είμαι βέβαιος για το τι πρέπει να μάθουν τα παιδιά. Το οποίο δεν γίνεται, ή το μέλλον είναι αβέβαιο, άρα δεν ξέρω πώς θα είναι τα μαθηματικά σε 30 χρόνια. Θα σας πω. Αν λοιπόν βάλω τα κριτήρια τα δικά μου και πάω να δω το εκπαιδευτικό σύστημα της Ουκρανίας, τότε την κατασκευάζω την Ουκρανία. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Να πρέπει σε επίπλον παραδοσίας του τρόπου. Ναι, ναι, βέβαια. Πρέπει να κατασκευάσεις τον άλλον, να τον εδιαβάσεις στο πλαίσιο. Ευχαριστούμε και πάλι τον κύριο Ασάπη. Τώρα θα ξεκινήσει το στεγλό τραπέζι. Με θέμα λοιπόν ένα χειροκρότημα για τον Δημήτρη Ασάπη. Ξεκινάμε το στεγλό τραπέζι με θέμα η ταυτότητα της ελληνικής μαθηματικής εκπαίδευσης στο διεθνές πλαίσιο. Καλούμε τους ομιλητές εδώ αθλητικά, τον κύριο Λάκο Αθανάσιο, καθηγητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετεί στο πειραματικό σχολείο στη Νέα Σμύρνη. Είναι εδώ ο Θανάσης. Ναι, ναι. Ελάτε πάνω στο τραπέζι πάλι. Άπατε, καλή φορά. Θα βρούμε καρέκλες να προσθέσουμε. Ο κ. Πούλος Γεώργιος, σχολικός συμβούλος του νομού Μαθίας. Τώρα, ο ένας νεολαίος σας φέρει καμιά καρέκλα, παρακαλώ πολύ, για να χωρέσουμε όμως αυτά. Μια καρέκλα. Μια εδώ, φέρτε, συνεχίζουμε. Ο κ. Ιωάννης Τιμής, καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπηρετεί στο πειραματικό σχολείο, χωράει και από εκεί. Το δεύτερο πειραματικό σχολείο Αθηνών. Ο Σπύρος ο Περιζήνας, σχολικός σύμβουλος μαθηματικών. Πού είναι ο Σπύρος? Ο κύριος Καραντίνος λέμε να έρθει εδώ. Συνεχίζουμε. Και τέλος ο Θόδωρος Κατσπατηρίς, δίπλα μου, καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και ειδικός σε θέματα στατιστικής. Ξεκινάμε λοιπόν πρώτα με τον Φραγκίσκο τον Καλαβάση, με τον οποίο είμαστε μαζί στην Τζέντα εδώ στο Βιλιοτραπέζι, ο οποίος θα παρουσιάσει, αν θέλετε, κάποια στοιχεία τη μεταβαλλόμενη ταυτότητα ελληνική μαθηματική εκπαίδευση και το διεθνέ πολυπαραδοτικό, πολυπαραμερικό πλαίσιο, στο οποίο αναφέρομαι. Έχετε το λόγο, κύριε Καλαβάση. Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Φτάνουμε στο. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος του συνεδρίου με την ομιλία του Δημήτρη του Χασάπη, τον οποίο ευχαριστούμε. Κλείσαμε κάπως, έτσι είχαμε σχεδιάσει το πρόγραμμα, ξαναβλέποντας το διεθνές πλαίσιο και προσπαθώντας να ξαναδούμε πια με μια άλλη οπτική την δυνατότητα προσαρμογής και ανάπτυξης της ελληνικής εκπαιδευτικής μαθηματικής ταυτότητας μέσα σε αυτό το πλαίσιο, με αυτά τα δεδομένα που κάπως προσπαθήσαμε να δούμε και μέσα από τις κεντρικές κυρίως ομιλίες, αλλά και μέσα από την δική μας πραγματικότητα που παρουσιάστηκε στις παράλληλες συνεδριάσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που δεχτήκανε να είναι στο τραπέζι αυτό μετά από την πρόσκληση που απευθύναμε με τον Πρόεδρο, τον κύριο Δημάκο. Έχω ετοιμάσει 5-6 διαφάνειες, έτσι για να δούμε το πλαίσιο και μετά να τοποθετηθούμε. Πριν λίγα χρόνια ενδεικτικά μας απασχολούσαν το διαθεματικό πλαίσιο στην εκπαίδευση και τα αναλυτικά προγράμματα, το πολλαπλό βιβλίο, η κατάργηση του μοναδικού βιβλίου, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, πώς αυτό θα οδηγούσε σε ένα πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας, τα πειραματικά σχολεία και οι πρακτικές που γίνονται από φοιτητές των μαθηματικών και παιδαγωγικών τμήματων, η επίλυση προβλημάτων, η μοντελοποίηση,
η εισαγωγή του κονστρουκτιβισμού που μπήκε και σε ΦΕΚ, όπως μας είχε ανακοινώσει κάποτε ο Σταύρος Παπασταυρίδης, η θεωρία αυτή δηλαδή της μάθησης, τα μαθηματικά για όλους, αποκλεισμένες ομάδες, να καταλάβουμε πώς μπορούν να διδαχτούν μαθηματικά ομάδες του πληθυσμού που είναι στο περιθώριο της κοινωνίας και των δομών της. Και πάντοτε μελετούσαμε την αποσύνδεση των εξετάσεων από την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο για να μπορέσει το Λύκειο να ανασάνει και να ασχοληθεί πραγματικά με την εκπαίδευση. Πρόσφατα δεν ασχολούμαστε με αυτά. Πολύ γρήγορα άλλαξε η θεματολογία μας. Συζητάμε την Τράπεζα Θεμάτων, τις πανελλήνιες εξετάσεις που εξελίσσονται πια σε όλες τις τάξεις του Λυκείου, τροχοντινά, τους ομίλους μαθητών με άξονα τα πρότυπα και τα ιδιωτικά σχολεία. Συζητάμε, έχουμε αρχίσει συζητήσεις χωρίς να έχουν επισημοποιηθεί, γιατί αυτό σημαίνει και κάτι άλλο, το IB, το International Baccalaureate, που παίζει έναν ανταγωνιστικό ρόλο σε σχέση με το Εθνικό Απολυτήριο και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στη θέση της επιμόρφωσης. Έχουμε δηλαδή μια αλλαγή στη θεματολογία μας, η οποία έχει προκύψει μέσα από την αλληλεπίδραση της ελληνικής με την διεθνή εκπαίδευση. Να δω ποιο είναι το τοπίο, πού είναι ο τόπος της μαθηματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Σίγουρα είναι το σχολείο με τα προγράμματα βιβλία, πάνω στο οποίο πέφτει πολύ ισχυρά η σχέση με το φροντιστήριο και το ιδιαίτερο μάθημα. Πέφτει πολύ ισχυρά, αλλά δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Έτσι, το σημειώσουμε αυτό. Και το σπίτι και η οικογένεια που παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση. Στις άκρες, δηλαδή ξέχωρα, ασύμβατα με αυτή την πραγματικότητα που είναι στο κέντρο, υπάρχει το διαδίκτυο, υπάρχουν οι συναλλαγές στην καθημερινή ζωή που υπάρχουν τα μαθηματικά, υπάρχουν τα μαθηματικά στη λογοτεχνία, στον αθλητισμό, στην τηλεόραση και υπάρχουν και η μαθηματική εταιρεία, εδώ δεν φαίνεται καλά, εναλλακτικές ομάδες και όμιλοι ενδιαφέροντος για τα μαθηματικά, για το μαθηματικό παιχνίδι, τα θερινά σχολεία που έχουμε ξεκινήσει, δηλαδή διάφορες δράσεις γύρω, ασύμβατες με αυτό που συμβαίνει, δεν επικοινωνούν με αυτό που συμβαίνει. Γενικώς μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχουν πολλά πράγματα, αλλά υπάρχει μια έλλειψη οργανωμένης επικοινωνίας και συνεργασίας όλων αυτών των πραγμάτων που χαρακτηρίζει κάπως την ελληνική πραγματικότητα. Στην διεθνή πραγματικότητα, τα είπε τώρα και ο Δημήτρης, εγώ θα έλεγα χοντρικά υπάρχουν δύο κατηγορίες. Υπάρχουν οι παγκοσμιοποιημένες, όπως χαρακτηρίστηκαν, παρεμβάσεις που γίνονται από οργανισμούς με έναν οργανωμένο τρόπο, έτσι, από οργανισμούς που φυσικά μετέχουν μια σειρά κρατών και όχι όλος ο πλανήτης. Και απ' την άλλη υπάρχουν οι συνεργασίες, οι συνδικαλιστικές, οι ερευνητικές, οι των εταιριών, των επιστημονικών κλπ. Που καταλήγουν σε κάποιες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στη μαθηματική εκπαίδευση, όπως είναι η συνεργασία, η διαμορφωτική αξιολόγηση, η επιστημονικότητα, η αυτονομία της τάξης, η ένταξη του παιχνιδιού κλπ. Οι σχέσεις, όλα αυτά. Που κυρίως όλα αυτά τα βλέπουμε στο προηγούμενο τέτοιο στα γύρω-γύρω. Και ανάμεσα σε αυτές τις δύο επιρροές, εδώ πιο πολύ υπάρχει μια αλληλεπίδραση με κρατικές δομές, εδώ υπάρχει μια αλληλεπίδραση με ερευνητικές εστίες και με διδακτικές πρακτικές. Ανάμεσα σε αυτά είναι το σχολείο. Τώρα, η αλληλεπίδρασή μας πώς δημιουργείται. Δημιουργείται μέσα από τη συμμετοχή μας σε διεθνή και εθνικά περιοδικά, συνέδρια, ολυμπιάδες, πρακτικές μέσα από το διαδίκτυο που πια δημιουργούνται νέες κοινότητες πέραν των συνόρων, κοινότητες δηλαδή που γίνονται κοινά πράγματα και κοινά ενδιαφέροντα που υπερβαίνουν πολύ συχνά την τοπικότητα, τη γεωγραφική. Επίσης υπάρχουν οι τάσεις για διαμόρφωση κοινών standards, υπάρχουν βιβλία τα οποία μεταφράζονται σε πάρα πολλές γλώσσες, όχι μόνο καθαρά μαθηματικά, αλλά και περί των μαθηματικών, λογοτεχνικά, εκλαϊκευτικά κλπ. Δημιουργείται δηλαδή ένα σύστημα στο οποίο αλληλεπιδρούμε, ακόμα και ποια βιβλία μεταφράζονται στα ελληνικά και πώς κυκλοφορούν κλπ.
Και υπάρχει ένα ζήτημα για όλα αυτά μια πιο συστηματική ενημέρωση των εκπαιδευτικών που η μαθηματική εταιρεία προσπαθούμε να αναλάβει, αλλά και η ενημέρωση των οικογενειών, όχι μόνο των μαθηματικών, δηλαδή τη κοινή γνώμη που έχει ένα ρόλο πάνω σε αυτό. Επομένως, μέσα σε αυτή την αλληλεπίδραση μπορούμε να δούμε κάποιους τρόπους, κατά τη γνώμη μας, λανθασμένης αφομοίωσης του διεθνούς πλαισίου, δηλαδή στο προηγούμενο μοντέλο που σας είπα πώς είναι το ελληνικό τοπίο, παραμένουν κάποια πράγματα μακριά, δεν μπαίνουν μέσα στο κεντρικό πεδίο, όπως το διαδίκτυο, όπως τα μαθηματικά στη ζωή, η διεπιστημονικότητα, τα παιχνίδια, τα μαθηματικά στον πολιτισμό, παραμένουν σήμερα απ' έξω, αντίθετα σε αυτά που είχαν σχέση με το σχολείο, εκεί γίνονται οι μεταρρυθμίσεις. Και έτσι βλέπουμε η τράπεζα θεμάτων, ας πούμε, σαν και η υπερτίμηση της εξεταστέας ύλης σε σχέση με τη διδακτέα, είναι κάτι που έχει σχέση με τη φροντιστηριακή εκπαίδευση, με πρακτικές ελλειπτισμού. Υπάρχουν πολλές εξετάσεις εξωσχολικές, δηλαδή έχει πιο ενδιαφέρον τι θα κάνει το παιδί σε κάποια εξέταση που δίνει κάποιο βραβείο κάποιες στιγμές, παρά σε σχέση με την απόδοση του μέσα στο σχολείο, κοινωνικά και οικογενειακά κλπ. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι τρόποι λανθασμένοι και κάποιοι τρόποι που θα μπορούσε κανείς να μπει σε μια συνομιλία με το διεθνές περιβάλλον, αναπτύσσοντας τη δικιά του ταυτότητα, τη δικιά του μαθηματική και εκπαιδευτική ταυτότητα. Και αυτό μπορεί να γίνει κυρίως με τις διεθνείς συνεργασίες, με τα project που αναπτύσσονται, με κάποιο τρόπο επιτρέπονται δειλά και στην ελληνική εκπαίδευση, αλλά δεν ενθαρρύνονται αρκετά. Με την ένταξη της πιστοποίησης των γνώσεων, δηλαδή της εξέτασης μέσα στη σχολική μονάδα, δηλαδή ο διδάσκων μπορεί να δει εάν ο μαθητής του έκανε μια μεταβολή στη σκέψη του τη μαθηματική, γιατί ξέρει από πού ξεκίνησε και από πού φτάνει, είναι μια αντίληψη για την εξέταση και την πιστοποίηση, και είναι διαφορετικό πράγμα να πεις ουδέτερα αν ξέρει να λύσει αυτό το πρόβλημα. Με το να εισβάλλεις σκέψεις διεπιστημονικών συνεργασιών, την ιστορικότητα, διαδικτυακές εφαρμογές, όλα αυτά τα βλέπουμε πιο πολύ όμως σε επίπεδο καινοτομιών, και πολλές από αυτές παρουσιάζονται στα συνέδρια. Στο δικό μας παρουσιάστηκαν πολλές τέτοιες καινοτόμες πρακτικές. Έτσι. Όπα, συγχωρείτε. Το ζήτημα τώρα που τίθεται κατά τη γνώμη μας, και θέλουμε το τραπέζι να ανοίξει και φυσικά με τη συμμετοχή σας στη συνέχεια να δούμε, είναι κατά πόσο συμφωνούμε σε κάποιες δράσεις πάνω σε αυτή την αλληλεπίδραση που θα μπορούσε να κάνει η μαθηματική εταιρεία και άλλες συλλογικότητες. Όπως, ας πούμε, διεθνώς γνωρίζουμε ότι η δημιουργία τραπεζών με διδακτικές δραστηριότητες είναι κάτι πολύ σημαντικό και συμβαίνει και διαδικτυακά από κοινότητες που έχουν ενδιαφέροντα διαφορετικά κλπ. Και προτείνουν δραστηριότητες οι οποίες οδηγούν στη μάθηση ή στην ενασχόληση με τα μαθηματικά. Είναι κάτι διαφορετικό από την τράπεζα θεμάτων. Υπάρχουν στόχοι που είναι η συνεργασία των σχολείων με τις οικογένειες. Υπάρχουν στόχοι που βάζουν να γίνονται εσωτερικές αξιολογήσεις μέσα στα σχολεία, όχι μόνο της μάθησης του κάθε μαθητή, αλλά και της ικανότητας να συνεργάζονται οι μαθητές, που είναι κάτι πολύ σημαντικό στη σημερινή κοινωνία. Αυτά είναι κάποια ερωτήματα τα οποία πρέπει να δούμε όχι μόνο αντιθετικά με τις ρυθμίσεις που η πολιτεία μας δίνει, αλλά αντιλαμβανόμενοι κάπως το τι συμβαίνει διεθνώς, να δούμε πώς η δική μας ταυτότητα, η δική μας εμπειρία, τα θετικά από τη δική μας μαθηματική εκπαίδευση και μαθηματική καλλιέργεια, μπορούμε να τα αναπτύξουμε σε αυτό το πλαίσιο. Αυτή είναι η γενική τοποθέτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τώρα για τον κύριο Καραβάση για τα πλαίσια που έβαλε γενικά τη συζήτηση. Θα ξεκινήσουμε με τις ομιλητές όπως ανακοινώθηκε στην αρχή. Τώρα θα μας μιλήσει ο Θανάσης ο Βλάχος,
συνάδελφο, ο γνωστό που υπηρετεί στο πειραματικό σχολείο στη Νέα Σμύρνη, έτσι, την Ευαγγελική. Θα φροντίσω να είμαι λίγο σύντομο και πειραματικό, γιατί είμαστε πολλοί. Θα ήθελα να αναφερθώ, γιατί θα τα χρησιμοποιήσω και χρειάζεται να είναι σημεία αναφορά, η ομιλία τη Μαριάννα Τζεκάκη χθε, του Δημήτρη του Χασάπη σήμερα. Και το πλαίσιο που έβαλε ο Φραγκίσκο ο Καραβάσης, νομίζω, μα βάζουν το πλαίσιο τη συζήτηση που μπορούμε να πάμε πιο επιγραμματικά, για να μην μακρηγορούμε εμεί εδώ στο γύρο τραπέζι. Απλώς θα κάνω ένα λογοπαίγνιο, όπως τα ίδια ο Φραγκίσκος και μου γεννήθηκε αμέσω η ιδέα. Αν όλα αυτά τα ωραία τα βάλεις σε ένα μίξερ και τα ανακατέψεις, βέβαια μετά δεν ξέρεις τι θα βγει. Και αυτό είναι το αφετηριακό σημείο της σκέψης. Όχι ότι το έκανε ο Φραγκίσκος, είναι αυτό που μας συμβαίνει. Ότι αν θα προσδιορίζαμε με ένα τίτλο την ταυτότητα, θα λέγαμε ότι είναι μετέωρη και αντιπατική. Κατά τη δική μου γνώμη, εννοείται έτσι. Έχουμε επιλεκτικές αντιγραφές και κυρίως γιατί, όπως πρόκειψε για την τελευταία ερώτηση, δεν υπάρχει πρωτογενής έρευνα που να χαράζει τα δικά μας δεδομένα, προτεραιότητες δεδομένα, διαμορφώνει θεωρία δηλαδή. Δεν έχουμε αναφορές δηλαδή έτσι, για να κάνω κάποιες αναγωγές, να καταλάβουμε τι λέει ο καθένας, του τύπου το είπε ο Γλινός, το είπε αυτό, έχουμε τη δημοτική, την καθιέρωση σαν παλαϊκό, γενικό έτσι. Δεν υπάρχουν τέτοιες αναφορές. Υπάρχει μια βιβλιογραφική αναφορά ότι αυτό έχει εγκριθεί παγκοσμίως σωστό από την διεθνή ερευνητική κοινότητα κτλ. Αυτό όμως πάλι πάμε σε ένα δεύτερο, γι' αυτό λέμε αντιπατική. Αυτό είναι σε ποιους το εφαρμόζει, στο σύνολο ή στο μέρος του συνόλου, ποιο είναι το πεδίο ορισμού δηλαδή εν τέλει. Και δεύτερο, εάν αυτό το λες για να κάνεις πιθανά κάτι άλλο. Έτσι. Γι' αυτό λέω το μετέωρη και αντιφατική, ίσως και η επιλεκτικότητα και όλο αυτό χαρακτηρίζουν το πλαίσιο. Τώρα το μετέωρο, βέβαια όλα αυτά εξηγούνται, δεν μπορούμε να κάνουμε μετέωρο γιατί είναι το ίδιο το οικονομικό, το κοινωνικό, το πολιτικό, το οποίο μετέωρο πράγμα που επιδρά και στην εκπαιδευτική ιδεολογία και πολιτική, άρα και στη μαθηματική παιδεία μας. Δηλαδή δεν μπορεί σε μια θάλασσα ορθολογισμού να έχεις νησίδες μαθηματικής παιδείας που έχουν μέσα συνεπείς διαδικασίες. Τρόπο σκέψη, σωστό, κριτική σκέψη, απεριόριστη, όταν καθημερινά βομβαρδίζεσαι σε κοινωνικό επίπεδο με ό,τι πιο ανορθόλογο υπάρχει. Τώρα, η αντιφατική, γιατί είναι η διαφορετική εικόνα, και νομίζω αυτό θα χρησιμοποιήσω τις προηγούμενες εισηγήσεις, στους προσανατολισμένους της θετικής κατεύθυνσης που δες και στις θεωρητικής. Αυτό είναι μια, θα έλεγα, διαχρονική, και το έχω επισημάνει και σε άλλες ομιλίες, διαχρονική, ας το πούμε, πώς θα πω, καταστροφή που γίνεται στην ελληνική παιδεία και τη μεγαλύτερη καταστροφή την κάνουν αυτοί που πιστεύουν την κλασική παιδεία. Αυτοί που θέλουν, και μάλιστα πρόσφατα διάβασα το φάντασμα της όπερας του Τραχανά, όπου το αναφέρει αυτό με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο και είναι πάρα πολύ ωραίο το βιβλίο. Λέει το εξής, ότι θεωρείται αμόρφωτο στην Ελλάδα, ένας που δεν ξέρει μια τραγωδία, δεν ξέρει ένα πολύ βασικό κείμενο, ας το πούμε, αλλά το να μην ξέρει την κβαντική θεωρία δεν είναι και τίποτα. Έτσι. Και αυτό θα μπορούσε κανείς να το επεκτείνει σε μια σειρά βασικά για μας θέματα. Έτσι. Να μην ξέρει, δεν είναι καθόλου εικόνα. Αυτό εγώ θεωρώ ότι έκανε μεγάλη ζημιά και συνεχίζει να κάνει και γι' αυτό εκφράζεται αντιφατικά με αυτά που είπαμε. Ποια είναι η ζημιά? Ένα τη θεωρητική, θα το λέγαμε με τα σημερινά δεδομένα ή παλιότερα, κλασικό να το πούμε, με τον κλείσον, παιδεία, δεν μπορεί να προσεγγίσει ένα μαθηματικό ή έναν. Έχει ξεκοπεί, δηλαδή τον έχει καταστρέψει εξ αρχής. Εμείς με κάποια προσπάθεια μπορούμε να βγούμε σε τέτοιο βάθος, αλλά δεν μας είναι απροσπέλαστο. Ο άλλος θα τα δει σαν κινέζικα, εμείς θα τα διαβάσουμε και πιθανά να καταλάβουμε πολύ λιγότερα. Έτσι. Άρα αυτή η διαφοροποίηση φύγει κυρίως από αυτούς. Ίσως βάζω μια, χωρίς να αναφέρω, δεν είναι μια διαστητική προσέγγιση που κάνω, η αντίφαση ανάμεσα στις Ολυμπιάδες και στις έρευνες τύπου Πίζα ή άλλες είναι αυτή. Όταν πας στο ειδικό δείγμα, και θα σας πω το άλλο, γιατί το είπα διαστητική αυτή την προσέγγιση, όταν πας στο δείγμα το ειδικό διαπρέπουμε και όταν πας στο γενικό έχουμε μια άλλη εικόνα. Πιθανά, όσο και αν είναι τα θέματα, μπορεί η μέθοδος να σκοπεύει όπως είπε ο Δημήτρης Αλλού κτλ. Όμως δείχνει μια εικόνα. Δηλαδή, αν το έχεις καταλάβει, ας το απαντήσεις και έτσι, ας το απαντήσεις και αλλιώς. Έτσι. Το θέμα δεν είναι μόνο δηλαδή, η ποιότητα των θεμάτων, είναι η στόχευση των θεμάτων. Η στόχευση είναι εμφανή σε αυτή που είπε ο Δημήτρης. Σε φέρνω να προσαρμοστεί σε ένα πρότυπο, προβάλλοντας ότι αυτό είναι το ιδανικό. Κάτι που έλεγε στη γλωσσολογία ο Καραλαμπάκης, ο καθηγητής
αριθμοί της Αθήνας, ότι σνοπάροντας εν ολίγης τις άλλες γλώσσες, ότι η ντοπιολαλιά, η κριτική είναι έλα μωρέ τώρα, πώς μιλάει αυτός η Κυπριακή, ενώ πρέπει να μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Άρα, ή να μιλάς εγγλέσικα και να μην μιλάς, ας πούμε, ή οι ταινίες αυτές είναι καλές και οι δικές σας είναι τριτοκοσμικές. Αυτό λοιπόν η προβολή του προτύπου είναι κυρίως και όχι ο εξαναγκασμός. Τώρα, γιατί είπα διαστητική. Πάνε τα παιδιά που πάνε από θετικές σπουδές στα πανεπιστήμια. Ποια εικόνα έχουμε όλοι? Εσείς ξέρετε μαθηματικά, τους λένε. Έτσι. Αυτή η εικόνα όμως μπορεί να μεταφερθεί στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού. Να μια μεγάλη έρευνα και με πόση ευκολία μπορεί να εκεί νομίζω προκύψουν, είναι αυτό που δικαιολογεί την αντιφατική ταυτότητα. Γιατί αυτό που λέμε ταυτότητα, θα ήθελα τώρα έτσι να βάλω κάποιες μεθοδολογικές παραμέτρους στη συζήτηση. Εγώ θα τις έβαζα σε διχοτομίες. Είναι η ποσότητα και η ποιότητα. Ποσοτικά, όσο κοίταξα εγώ αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν και αυτά που έχει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στις ιστοσελίδες του, δείχνουν ότι ποσοτικά είμαστε σε καλό σχετικά επίπεδο σε σχέση με τις άλλες χώρες. Η ποιότητα φυσικά λέμε ότι χαρακτηρίζει την ταυτότητα, αλλά και η ποσότητα δείχνει τη βαρύτητα που δείχνει. Ποσοτικά λοιπόν δεν είμαστε άσχημα. Βλέπω την τάση όμως που αρχίζει να. Όχι αρχίζει, έχει αρχίσει και νομίζω αυτά που έδειξε στο PowerPoint ο Φραγκίσος πιστοποιούν αυτό που λέω. Ότι η τάση που έχει κάποια χρόνια που έξω την έχουν κάνει ήδη πράξη των χρήσιμων επαγγελματικά γνώσεων και εγώ θα πρόσθεκε μια άλλη πτυχή και των καλών από άποψη καταναλωτικής. Και θα κάνω μια παρένθεση αυτό. Δηλαδή, μείωση των μαθημάτων όχι μόνο θετικών επιστημών αλλά και ανθρωπιστικών σπουδών. Οι Άγγλοι παραπονιούνται για την ραγδαία μείωση των ανθρωπιστικών μαθημάτων. Έτσι. Και αύξηση πάρα πολύ των ξένων γλωσσών, πάρα πολύ της πληροφορικής, πάρα πολύ των μέσων. Ναι, φροντίζω να είμαι συνού. Αυτό προφανώς συν αύξηση μαθημάτων εχμής. Δηλαδή, εχμής. Είναι το περιβάλλον σε μια αυτή. Βάζουμε για τον χρόνο. Είναι η αγωγή υγεία, δεν τούτο είναι εκείνο. Συσσόρευση δηλαδή πραγμάτων, ανισόμενων ως προς αυτό που θα θέλαμε εμείς, κυρίως την ποιότητα, δηλαδή να αναπτύξει κριτική σκέψη. Και εν πάση περιπτώσει, να το πω έτσι για να το περάσω αυτό το ζήτημα, είναι τεράστιο. Υπάρχει και η άτυπη εκπαίδευση, η οποία κάνει τη μια σειρά από τέτοια θέματα. Δεύτερο μεθοδολογικό, ως την διχοτομία που θέλω να βάλω, είναι αυτό που ήδη το είπα, το σύνολο του μαθητών που ακολουθούν αυτή την κατεύθυνση. Το τρίτο, οι διεθνείς τάσεις και οι μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα. Σε πολλά επικαλούμαστε, τα αναφέρουμε για να δείξουμε ότι είμαστε μέσα στα πράγματα που κυλάνε διεθνώς, αλλά στην ουσία συνεχίζουμε να κάνουμε τα ίδια όπως αναφέρθηκαν στις εισηγήσεις. Και η τρίτη διχοτομία που θα ήθελα είναι το επίσημο πρόγραμμα, αυτά που προβάλλονται και οι παραδόσεις της χώρας και οι παραδόσεις των εκπαιδευτικών και αυτά που γίνονται στην πράξη. Τώρα, ένα τελευταίο που θα ήθελα να πω για να μην τρώω άλλο τον χρόνο και μετά θα τα ξανασυζητήσουμε, είναι το εξής, ότι εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Νομίζω ότι σε αυτό που εμείς έχουμε να κάνουμε είναι να δούμε αυτά που συμφωνούμε, τα είπε κάπως και υποθήκανε, δηλαδή ανάπτυξη της και σκέψεις ότι είναι και πρακτικά εφόδια για τη ζωή, ότι είναι στοιχείο της πολιτιστικής παράδοσης, το πώς αυτά θα περάσουν, όχι μόνο σαν διακηρύξεις, αλλά στην πράξη. Εκεί είναι η βασική αντίφαση. Η βασική αντίφαση αυτή ξεκινάει από όλα, από τα θέματα, από το τι κάνουμε, τι διδάσκουμε, τι θέματα βάζουμε, προσανατολίζουμε και όλα αυτά. Δηλαδή, ζητήματα που θα έλεγα με έναν τόνο, δέστε κάτι στη στατιστική που είδε και ο Σπύρος Τρίτο. Δεν έχει πει ποτέ κάποιο θέμα κρίσης στατιστική, αν ένα δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό, που να είναι λίγο έτσι. Πάντα θα μπουν κάνε αυτό να βγάλει κάποιο αυτό. Και η δυσκολία και στη στατιστική και σε όλα θα είναι αλγεμπρικού τύπου, αν δεν υπάρχει. Δεν θα είναι ουσιαστική. Μια φορά μπήκε ο ρυθμός μεταβολής και γράψαν τρεις όλη την Ελλάδα. Μετά το ξέραν όλοι βέβαια γιατί το κάνουν. Έτσι. Η γεωμετρία, ο εξοπλισμός, η γεωμετρία έχει. Να μην έχεις ασάφειες που το πρόβλημα, το ανοιχτό πρόβλημα ιδιαίτερα έχει ανοιχτό, πολλές ασάφειες και να βάλεις θέματα που να θέλουν έτσι, γιατί να μην πει, και εδώ θα πω να μιλάω όλες, έτσι. Άρα, ένα είναι πώς στην πράξη τα περνάμε. Ή ρωτήσαμε κάτι από τα ιστορικά παραρτήματα, είναι παραρτήματα. Συνήθως δεν γίνονται και συνήθως θεωρούνται εντάξει. Είναι και λίγο σάλτσα εκεί να πούμε αυτό. Δεν βάλαμε το πολιτιστικό στοιχείο και το ρόλο των μαθηματικών μέσα στην ίδια τη διδασκαλία. Και το τρίτο, η αξιοποίηση εντός εμπειρίας
συνενετικά να δούμε αυτό, γι' αυτό συζητάμε και στα πλαίσια αναλυτικές, να δούμε τι είναι αυτό που συμφωνούμε, αυτά που τόνισε 10 φορές εκεί στο παρελθόν, πού συμφωνούμε για να προχωρήσουμε. Ο πειραματισμός, η ανάδραση, ο αναστοχασμός, όλα αυτά που ξέρουμε βασικώς. Το θέμα είναι, και το βασικό που πρέπει να πούμε, είναι ότι σε πολλά κάπου πρέπει να αντισταθούμε και σε αυτά που γίνονται. Δηλαδή, φτιάχνουμε μια ομάδα, φτιάχνουμε ένα πιλωτικό, μετά θα το ξεχνάμε. Δηλαδή, και τι είναι το μήνυμα? Ό,τι χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ για να το απορροφήσουμε, κάνουμε κάποια βιβλία, κάνουμε κάποια προγράμματα και μετά συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Έτσι. Άρα δεν είναι να εμπνεύσουμε, να πείσουμε τη μαθηματική κοινότητα και τον πληθυσμό ότι αυτό είναι πιο καλό, πιο ωραίο, να το προχωρήσουμε με νύχια και με δόντια, αλλά το κάνουμε για να απορροφήσουμε και φυσικά πρώτοι απογοητευμένοι είναι άνθρωποι που έχουν δουλέψει σε αυτό. Συγγνώμη τώρα γιατί καλύψαμε πολύ χρόνο, αλλά οι άλλοι ομιλητές θα είναι περιορισμένοι στα 5 με έως 6 λεπτά, 7 το πολύ. Θα ήθελα να πούμε δύο κουβέντες τώρα ότι άλλο η θεωρία στην Ελλάδα και άλλο η πράξη. Επειδή έχουμε μάθει να μιλάμε πολύ και να λέμε πολύ πλαπλά που λέμε, αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι η πράξη λοιπόν. Δεύτερο, ως αρχή για να συνοηθούμε, πρέπει να μάθουμε να συζητάμε ήρεμα και απλά. Λοιπόν, να λέμε τα σίκα-σίκα και τις κάφε-κάφε κάτω που θέλει το τραγούδι. Έτσι, το ποίημα του Λίτσου. Και το εννοώ επί της ουσίας. Και επειδή μιλάμε για τις Ολυμπιάδες, είναι γεγονός ότι οι Ολυμπιάδες είναι μια διαθνή οργάνωση, απευθύνονται σε συγκεκριμένο δυναμικό, με ειδικά προσόντα, θεατρικές ικανότητες. Αλλά αυτή η επιλογή έχει γίνει κατά ανάλογο τρόπο από όλες τις χώρες του πλανήτη. Δεν πάει να είναι υποσύνολο του μαθητικού πληθυσμού. Άρα, σαφώς υπάρχει μια συσχέτιση και με το υπόλοιπο σύνολο των μαθητικών. Άσχετα δεν την έχουμε επιλύσει εμείς. Και είναι ζητούμενοι να τη διαδημιουργήσουμε ως ερευνητές στον διεθνή χώρο, μιλάω. Γιατί δεν είναι λυμένα τα ζητήματα, ούτε ερευνητικά, ούτε ξεκαθαρισμένα. Είναι όλα ζητήματα ανοιχτά να τα προσδιορίσουμε. Συνεχίζει ο επόμενος ομιλητής, ο Πούλος ο Γιώργος, σχολικός σύμβουλος Σημαντίας. Ορίστε, Γιώργο. Καλημέρα σας. Έχουν υποθεί πολλά, βέβαια. Εγώ έχω ετοιμάσει μία παρουσία σχετικά με το θέμα των μαθηματικών στον αιώνα που ανήκει και, και τη σχέση τους με τα σχολικά μαθηματικά, γιατί νομίζω ότι εκεί συμπυκνώνονται όλοι οι προβληματισμοί που ακούστηκαν. Θέλω καταρχήν να απαντήσω σε ένα ερώτημα που έθεσε ο συνάδελφος ο Χασαρδής σχετικά με το θέμα του αν το απροσδιόριστο μέλλον μπορεί να μας οδηγήσει στην απόφαση να προσδιορίσουμε ένα πρόγραμμα σχολικών μαθηματικών τώρα. Κι όμως, εγώ μπορώ να πω ότι υπάρχει απάντηση στο δίλημα αυτό το αντιφατικό, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα ιστορικά παραδείγματα και γυρίζοντας όχι στο πολύ μακρινό παρελθόν, αλλά στους δύο προηγούμενους αιώνες. Αρχίζοντας από το 19ο αιώνα, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ολόκληρος ως ο αιώνας της βιομηχανικής επανάστασης και θα δούμε ότι τα μαθηματικά εκεί και τα σχολικά μαθηματικά υπηρέτησαν ανάγκες, πρακτικές και απαιτήσεις της ίδιας της βιομηχανικής ανάπτυξης. Δηλαδή, εδώ θα δούμε για παράδειγμα το δίκτυο των τρένων, τα πλοία, την εξόρυξη των μετάλλων, την κατασκευή των μηχανών, έδωσαν ερωτήματα και τροφοδότησαν την εξέλιξη των μαθηματικών αιών τον αιώνα αυτό. Ο επόμενος αιώνας άνοιξε με το Διεθνές Συνέδριο του Παρισιού και με τα 23 γνωστά προβλήματα του Χίλμπερτ, τα οποία οδήγησαν βέβαια μια ολόκληρη παγκόσμια μαθηματική κοινότητα σε αυτό που χρησιμοποιούμε εδώ με την έννοια διεθνοποίηση της μαθηματικής επιστήμης. Διότι δημιούργησε μια διεθνή κοινότητα. Να πω για παράδειγμα γρήγορα, γιατί νομίζω ότι πρέπει να κάνω μερικές περικοπές στη σκέψη μου, ότι το 1960, για παράδειγμα, δημοσιεύονται ετησίως 6.000 μαθηματικές εργασίες στα διεθνή περιοδικά. Επομένως, αυτό το σύστημα το οποίο θέλουμε εμείς να περάσουμε στα σχολικά μαθηματικά, γιατί το λέω ότι υπάρχει ως ερώτημα, υπάρχει ως ερώτημα, διότι παρόλα όλα όσα έχουν περιγραφεί, οι συνάδελφοι εκφράζουν την ανησυχία και την αμφιβολία για το αν αυτό που τελικά υιοθετείται είναι μία αντιγραφή ξένων προγραμμάτων ή είναι μία απέτηση και ανάγκη της εποχής μας, της ελληνικής πραγματικότητας. Δεν εννοώ δηλαδή μιας αόριστης και προσδιόριστης
ανάγκης. Όμως αυτή η διεθνοποίηση της μαθηματικής κοινότητας έχει οδηγηθεί μπροστά σε ένα άλλο μεγάλο τεράστιο πρόβλημα, το οποίο είναι η εισαγωγή της πληροφορικής, δηλαδή ο ψηφιακός κόσμος, που πια ανοίγει μια άλλη εποχή. Δηλαδή, ο επόμενος αιώνας που ανοίγει θα είναι ο αιώνας της ψηφιακής εποχής, που σημαίνει ότι τα μαθηματικά, τα σχολικά, πρέπει οπωσδήποτε να βλέπουν μπροστά τους αυτή την εκδοχή, αυτή την προοπτική. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα εν ολίγης, για να περάσω λίγο στο διατάφτα, στη σχολική καθημερινή ζωή, είναι ότι θα πρέπει αυτό εδώ το σχήμα, το οποίο έχει ανακατεμένες δραστηριότητες, την περιοχή δηλαδή της μάθησης μέσα στο σχολείο, την παρουσία και την επίδραση των φροντιστηριακών μαθημάτων, τα δίκτυα επικοινωνίας, οι προσδοκίες των γονέων, και όλα αυτά να ανασχεδιαστούν ούτως ώστε αυτές να αποτελέσουν παραπληρωματικές δραστηριότητες, συμπληρωματικές δραστηριότητες, για να μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα τεράστιο ενδιαφέρον στα μαθηματικά μέσα στη σχολική τάξη. Γιατί συναντάμε αποσπασματικά και πολλές φορές ερχόμαστε στην περιγραφή που μας έκανε και ο συνάδελφος εδώ, ο Θανάσης, που πραγματικά έχει μία εικόνα για το εκπαιδευτικό σύστημα ότι έχει μία εσωτερική αντίθεση και δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Κλείνοντας, και επειδή έχω την ελπίδα και την αισιοδοξία ότι δίνεται μία ευκαιρία στη μαθηματική κοινότητα, ενώ όλη την ιεραρχία της και την εσωτερική διαβάθμιση και οργάνωση που έχει κάνει, να συντάξουμε ενδιαφέροντα και πολλαπλά, σε κατευθύνσεις εννοώ, σε άξονες εννοώ, νέα προγράμματα σπουδών για το σχολείο του μέλλοντος, της επόμενης ημέρας, το οποίο το επισημαίνω, αυτό για μένα είναι το κομβικό σημείο, γι' αυτό ακριβώς και πήρα και το λόγο για να σας κουράσω τελικά, και είναι ότι θα είναι ενιαίος και θα τροφοδοτεί το ενδιαφέρον των μαθητών. Χωρίς αυτή τη στρατηγική σημασίας απόφαση, νομίζω ότι εάν μείνουμε μόνο σε ένα κομμάτι από όλες αυτές τις δυσκολίες που εντοπίζουμε όλοι, θα έχουμε πάλι έναν φαύλο κύκλο, θα γυρίζουμε γύρω-γύρω από τα ίδια προβλήματα και ο χρόνος θα περνάει και η χώρα μας δεν θα έχει το καταλληλότερο ή, αν θέλετε, το εκπαιδευτικό σύστημα που όλοι μαζί επιδιώκουμε. Να κλείσω τελικά λέγοντας ότι όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις, οι προτάσεις κτλ., επειδή είναι αποσπασματικές, δεν είναι αποτελεσματικές. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο που είναι ο Γιώργο Δεσπερικό Σύμβουλο, τον Ομόνι Μαθήλα. Και συνεχίζουμε στον επόμενο μιλητή, τον Γιάννη Τεντιλή, καθηγητή δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο πειραματικό, στο δεύτερο πειραματικό σχολείο Αθηνών. Ορίστε. Καλημέρα σε όλου. Θα γίνω πιο συγκεκριμένο να πούμε την πραγματικότητα που βιώνουμε τώρα στα σχολεία στην Ελλάδα. Από τη μία, έχουμε προς εφαρμογή ένα καινούργιο εντός εισαγωγικών, μάλλον σύστημα εισαγωγικών εξετάσεων, το οποίο το θεωρώ ξεπερασμένο, έχοντας σοβαρές πρακτικές δυσκολίες εφαρμογής και πολύ σκληρό για τα παιδιά, καθώς θα αναγκάζει τα 17 τους να αποφασίσουν ότι θα γίνουν γιατροί τίποτα, δικηγόροι τίποτα, μηχανικοί τίποτα. Όταν λένε όλοι ότι θα αλλάζουμε 7 επαγγέλματα μέχρι να αποτιμήσουμε ενισχύριο, εδώ λοιπόν η ελληνική πολιτεία ότι έχει αναγκάζει τους εφήβους να έχουν μια σχεδόν αποκλειστική επιλογή. Αυτό είναι μια ιστορία αρκετά πονεμένη. Πιστεύω στην πράξη θα υπάρξουν σοβαρά προβλήματα του χρόνου και θα αναγκαστεί να το λύσει ο τότε υπουργός για να κάνει τις αναγκαίες αλλαγές εξορθολογισμού. Όχι ότι θα προκύψει κάτι άλλο το οποίο θα είναι προϊόν σχεδιασμού, γιατί όπως δυστυχώς βιώνουμε στην Ελλάδα, αυτά που γίνονται στο εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι αποτέλεσμα εφαρμογής ερευνών ή ας πούμε κάποιων γενικών σχεδίων που υπάρχουν για τη χώρα ή την εκπαίδευση, αλλά είναι κάποιες πρόχειρες επιλογές που ακουμπάνε σε πολιτικές σκοπιμότητες, κάποια θέματα πρέπει να φαγωθούν από το ΕΣΠΑ και κάποιες κινήσεις εντυπωσιασμού που κάνει εκάστοτε υπουργός. Κάτι τέτοιο βιώνουμε προς το τοπίο των εισαγωγικών εξετάσεων.
Μακάρι να μην δικαιωθώ, να είναι τόσο όλα οργανωμένα και να πάνε όλα καλά, αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα μας οδηγεί σε άλλα πράγματα. Ένα κομμάτι του συστήματος αυτού που μας αφορά και άμεσα είναι η περίφημη Τράπεζα Θεμάτων. Η Τράπεζα Θεμάτων, ως μια γενική ιδέα, ας πούμε, που είχαμε και στην πραγματική εταιρεία, να παραχθεί κάποιο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα είναι χρήσιμο στους εκπαιδευτικούς και στα παιδιά, είναι ενδιαφέρον. Ή όπως πολύ ωραία είδα κάπου, μια τράπεζα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, την οποία θα αξιοποιεί ο συνάδελφος στην πράξη και θα δουν και τα παιδιά να παίρνουν ιδέες όπως και οι συνάδελφοι. Στην πράξη, λοιπόν, τι έχουμε? Ένα παραλογισμό μιας εξαρτητομανίας η οποία θέλει να βάλει σε κάποια πλαίσια τα θέματα. Παρένθεση, δεν θεωρώ ότι όλα τα θέματα που βάζουμε εμείς στα σχολεία μας είναι πάντα καλά. Με ποια έννοια? Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, πράγματα που είναι και λίγο παράτυπα, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί. Άμα δούμε γύρω μας, βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις πολλά άσχημα θέματα. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το κακό είναι ότι και αυτά τα οποία έχουν παραχθεί από την Τράπεζα Θεμάτων με τον τρόπο που είναι λάθος, γι' αυτό και πιστεύω ότι κάτι που είναι στημένα λάθος πρέπει να καταργηθεί ή να μεταξελιχθεί σε τράπεζα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οδηγεί σε παράλληλα πράγματα. Ας πούμε, πρώτον απ' όλα, σε τι εξαιρεί η Τράπεζα Θεμάτων? Στο να έχουμε αξιοπιστία, ποσοστές δεν την έχουμε. Διότι έχουμε δύο θέματα τα οποία δεν είναι ίδιες δυσκολίες. Έχουμε φαινόμενα που σε κάποια σχολεία το πρώτο το θέμα θα το έχουν πει οι καθηγητές. Άλλα σχολεία κάνουμε άλλα πράγματα πιο παράτυπα. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε ισονομία ως προς τις εξετάσεις δεν υπάρχει. Δηλαδή όταν ο βαθμός μετράει για τις εξετάσεις είναι εντελώς άδικο να μετράει ο βαθμός λοιπόν της Δευτέρας, της πρώτης και της Λυκείου τη στιγμή που δεν έχει γίνει με ένα αξιόπιστο τρόπο. Εάν ήθελα να έχουμε αξιοπιστία, ας έκανα παρελθόν εξετάσεις. Το ότι πρέπει στην περιπέτεια αυτή να έχουμε δεύτερο και τέταρτο θέμα, το οποίο ας πούμε έχει την προφανή αντίφαση ότι δεν αποκλείται ένα μη διαγνωστική περιοχή, οπότε θα αναγκαζόμαστε να κάνουμε νέα κλήρωση, οδηγεί σε παραλογισμούς. Και ένα πράγμα που με φοβίζει πολύ είναι ότι θα διαδεθεί ο τρόπος παραλίας. Έχουμε μια επιτροπή της παιδείας, και μακάρι να μην γίνει, αλλά φοβάμαι ότι προς τα εκεί πάμε, ότι πια στα σχολεία δεν θα κάνουμε το σχολικό βιβλίο, αυτά που λέει το ΙΕΠ, αυτά που κάνουμε τόσο καιρό, με ποια έννοια. Ότι υπάρχει ένα εκπαιδευτικό σύστημα, ένα αναλυτικό πρόγραμμα, ένα σχολικό βιβλίο, το οποίο ακολουθούμε. Προφανώς υπάρχουν και άλλες παραβάσεις και άλλες ασκήσεις και άλλες δραστηριότητες. Αυτό το φυσιολογικό. Πάμε λοιπόν εντελώς ευθυαστικά στο να κάνουμε σαν ύλη τις ασκήσεις της Τράπεζας Θεμάτων και σε λίγο καιρό θα μας λένε οι μαθητές μας όλα καλά, αλλά πες μας στις 35, 48 και την 50 διάσωση της Τράπεζας Θεμάτων. Και το χειρότερο είναι ότι οδηγούμαστε σε μια κατάσταση παπαγαλίας. Δηλαδή, το παιδί που θα είναι καλό θα μάθει απ' έξω 300 θέματα μαθηματικών, 200 φυσικής, 100 κειμένα αρχαίων και 200 ειδήσεις ιστορίας. Αν είναι το ζητούμενο αυτό από την κοινωνία, αν θέλουμε δηλαδή να έχουμε έναν μαθητή ο οποίος θα έχει να παράγει κάποια πράγματα απ' έξω και δεν θα έχουμε έναν πολίτη που θέλουμε εμείς κριτικά, σκεπτόμενο και ενεργό, νομίζω ότι οδηγούμαστε σε λάθος δρόμο. Να πω ένα περιστατικό και τελειώνω για να μην κουράζω και το ακροατήριο. Τα τελευταία χρόνια, όταν κάνω μάθημα στην πρώτη ηλικίου, στην ισότητα τριγώνων, όταν κάνουμε τα κριτήρια ισότητας, βάζω για ένα δεκάλεπτο δεστάκι τετάρτου μια κλασική άσκηση. Έχουμε ένα ισοσκελές τρίγωνο, προεκτείνουμε τη βάση β' γάμα αριστερά κατά β' δέλτα, δεξιά κατά γάμα ε, δημιουργείται ένα τρίγωνο μεγάλο το α δέλτα ε, το οποίο ζητάμε να δείξουμε τι ισοσκελές. Αυτό το έκανα κάθε χρόνο, το έκανα και φέτος. Όταν πήρα τα καρτά, με έκπληξη είδα το εξής. Τρεις μαθητές έχουν κάνει το εξής. Έχουν τραβήξει το ύψος από το α. Ο ένας κάνει άλλα τ' άλλο, ο ένας το έχει φέρει το ύψος, δεν το χρησιμοποιεί καθόλου και κάτι κάνει, και μια κοπελίτσα το φέρνει και αποδεικνύει τέλος πάντων, δείχνοντας δύο ορθογωνιαία τρίγωνα, σημείωση, δεν έχω κάνει κριτήρια ακόμα ισότητα ορθογωνιών τριγώνων. Και μετά, το παιδί μου λέει, τι έγινε εδώ, 3 στα 26 είναι ένα συμπαθητικό τμήμα. Κοιτάζω την Τράπεζα Θεμάτων και είδα ότι υπάρχει μια άσκηση, η οποία είναι ως εξής. Έχουμε λοιπόν αυτό, ζητάει, φέρνει το ύψος, ζητάει να αποδείξουμε λοιπόν τα δύο τρίγωνα αυτά ότι είναι ίσα και μετά κάποια ερωτήματα άλλα. Και με έκπληξη είδα λοιπόν ότι οι μαθητές μηχανικά εφάρμοσαν το σχήμα αυτό. Και ρωτάω την άλλη μέρα, χωρίς να πω ότι έκανα έρευνα, έτσι. Λέω ρε παιδιά, ποιοι από εσάς έχουν διαβάσει την Τράπεζα Θεμάτων? Ήταν 6-7 παιδάκια και τα τρία από τα 6 ήταν και αυτά. Δηλαδή, χωρίς να πω ότι έκανα κάποια έρευνα, γιατί αυτό προέκυψε τυχαία. Βλέπω κάτι που διαισθάνομαι και δεν μου αρέσει καθόλου. Ότι θα δοθούμε σε μια κατάσταση παπαγαλίας των 300 ασκήσεων άλγεβρα, γεωμετρία, φυσική χημία. Άρα λοιπόν η δική μου άποψη είναι ότι η Τράπεζα Θεμάτων όπως είναι έτσι πρέπει να καταργηθεί. Κάποιοι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί και αν υπάρχουν κονδύλια προς απορρόφηση να απορροφηθούν, να μετεξελιχθεί σε μια τράπεζα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Ντοζουλή, για τα ενδιαφέροντα που μας είπε καταρχήν.
και την Τράπεζα Θεμάτων κτλ. Και συνεχίζουμε τον επόμενο μιλητή, τον Σπύρο τον Φερετίνο, επίτυπο τελικό σύμβουλο, κύριε Λάσκολε. Ναι. Συνάδελφο Μαμαλικό και σύμβουλο. Πόσο πήγα στη σύνταξη από φέτος. Ναι, στον ομό και τον δείχνω του επίτυπου. Λοιπόν, συνάδελφοι, καλημέρα και από μένα. Εγώ θέλω να μείνω σε ένα σημείο που πιστεύω ότι έχει φέρει πολλά προβλήματα στην ελληνική μαθηματική εκπαίδευση. Το σημείο αυτό είναι αυτό που λέμε απλά στόχοι. Και μάλιστα εδώ, επειδή θέλουμε και τη σύνδεση με το διεθνές πλαίσιο, πιστεύω ένα θετικό στοιχείο από το διεθνές πλαίσιο είναι ότι τα τελευταία χρόνια μπαίνει έντονα η έννοια των στόχων. Τι θέλω να πω για τους στόχους, να πω ένα απλό παράδειγμα. Μας είπε πριν ο Δημήτρης ο Χασάπης για την Πίζα και πράγματι σε πολλά από αυτά που είπε συμφωνώ. Αλλά η Πίζα για παράδειγμα έχει ένα στόχο τρομερά σημαντικό για την ελληνική πραγματικότητα. Ποιο είναι? Τα μαθηματικά σαν εργαλείο για διερεύνηση της πραγματικότητας. Δηλαδή, αν το πω πιο απλά, αυτό που λέμε το πραγματικό πρόβλημα. Τα μαθηματικά μες στη ζωή. Που ενώ, γιατί έλεγε για τα αναλυτικά προγράμματα που δεν είναι ίδια, για παράδειγμα, η επίλυση προβλήματος υπάρχει στο αναλυτικό πρόγραμμα. Γίνεται όμως στα σχολεία. Σαφώς είναι υποβαθμισμένη. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε την αξία του στόχου. Δηλαδή, παρότι το θεωρητικό πλαίσιο που ανέφερε ο Δημήτρης ο Χασάπης είναι σωστό, από την άλλη μεριά όμως μπορεί να κερδίσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό στόχο. Και μάλιστα, αν δούμε λίγο την ελληνική εκπαίδευση, ένα από τα σημεία τα οποία, κατά τη γνώμη μου, έτσι, οφείλει τα αρνητικά, είναι είτε η ανυπαρξία στόχων, είτε κακοί στόχοι. Τι εννοώ ανυπαρξία στόχων? Να το πω απλά, η γεωμετρία, η άλγεβρα που διδάσκουμε, θα την κάνουμε σε ένα απλό επίπεδο γενικής παιδείας ή θα την κάνουμε αυστηρά, τη γεωμετρία, αξιωματική θεμελίωση και όλα αυτά? Αν δεν το λύσουμε αυτό, πατάμε σε δύο βάρκες. Δηλαδή, τι θέλουμε από τα δύο? Ένα άλλο παράδειγμα τώρα, όχι όσον αφορά το ξεκαθάρισμα, αλλά του κακού στόχου, γιατί και αυτό είναι πολύ αρνητικό. Θα θυμίσω τα χρόνια του Όθωνα, όσοι έχουν δει την ιστορία της μαθηματικής εκπαίδευσης, τα μαθηματικά ήταν τελείως πεταγμένα από τα αναλυτικά προγράμματα. Λένε οι ιστορικοί της εκπαίδευσης ότι αυτό οφείλεται στους βαβαρούς συμβούλους του Όθωνα, που είχαν είτε επιθυμία είτε εντολή να αναδείξουν όσο γίνεται τον αρχαιοπρεπή κλασικό χαρακτήρα της ελληνικής εκπαίδευσης. Και τα προγράμματα είχαν πετάξει έξω τα νέα, τα μαθηματικά, και είχαν πολλά αρχαία. Άρα υπήρχε στόχος μεν τότε, αλλά ξεκάθαρα αρνητικός. Και θα κλείσω, για να μην λέμε πάρα πολλά, με ένα παράδειγμα. Μάλλον αφορμή μου δώσε εδώ ο Γιάννης, άλλο είχα στο μυαλό μου. Αλλά το παράδειγμα θα πω είναι ένα θέμα που υπάρχει στην Τράπεζα Θεμάτων. Γιατί μίλησες για ισοσκελές τρίγωνο και Τράπεζα Θεμάτων. Αν πάρει κανείς τα διάφορα στοιχεία της τράπεζας, ένα στοιχείο κατά την άποψή μου είναι θετικό, τι είναι? Ότι αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν πια η έννοια των στόχων, ότι βάζω αυτό και έχω στόχους. Γιατί μέχρι τώρα πολλοί συνάδελφοι βέβαια είχαν στόχους, αλλά οργανωμένα το θέμα των στόχων μπαίνει πολύ τελευταία. Και θα δούμε αυτό το παράδειγμα. Όπως σας είπα, είχα ένα άλλο, αλλά τυχαίνει να έχω και ένα από την Τράπεζα Θεμάτων, που είναι το εξής. Λοιπόν, να το μικρύνω λίγο για να φαίνεται. Λέω το, δεν ξέρω, φαίνεται περίπου το πρόβλημα και μάλιστα επειδή είπες για ισοσκελές τρίγωνο, τυχαίνει να είναι ισοσκελές εδώ. Έχουμε ένα ισοσκελός τρίγωνο ΑΒΓ. Στις προεκτάσεις των πλευρών ΑΒ και ΑΓ προς το Α φέρνουμε κάθετα τμήματα και ζητάει να αποδείξουμε. Μάλιστα, δείχνω και λίγο το σχήμα. Να το έχουμε το ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ. Φέρνουμε κάθετα τμήματα στις προεκτάσεις των πλευρών και ζητάει εδώ να αποδείξουμε ότι το βδ είναι ίσον με γε, δηλαδή το τμήμα βδ ίσον με το γε. Ένα ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα, ότι μη δ ίσον με μη ε, και ότι η α μη είναι διχοτόμος της γωνίας δ μη ε. Τρία ερωτήματα, αλλά εδώ,
αν θα βάζα μια αξία εδώ, θα βάζα τους στόχους. Δηλαδή, υπάρχει ο στόχος να εφαρμόζει κριτήρια ισότητας ορθογωνίων τριγώνων. Πολύ σημαντικό. Να εφαρμόζει κριτήρια ισότητας τριγώνων. Να επιλέγει μεταξύ πολλαπλών τρόπων δικαιολόγησης, βασιζόμενοι και στα προηγούμενα ερωτήματα. Μπαίνει λοιπόν ξεκάθαρο ότι βάζω ένα θέμα και έχω αυτό, αυτό και αυτό σαν στόχους. Και μάλιστα εδώ δεν είναι δύσκολο. Συγκρίνεις ορθογώνια τρίγωνα και δεν είναι δύσκολο να αποδειχθεί ισότητα για ένα μαθητή. Και μάλιστα ένα άλλο σημαντικό, ότι το τελευταίο ερώτημα να αποδείξουμε ότι η αμή είναι διχοτόμος της γωνίας δέλτα μη εψιλον, σε βοηθάνε τα προηγούμενα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, ότι ο μαθητής δεν έχει συνειδητοποιήσει την κλιμάκωση. Όταν έχει ερωτήματα, σαφώς θα πρέπει να υπάρχει κλιμάκωση και το τελευταίο να εξυπηρετεί τα προηγούμενα, το οποίο είναι και υποχρεωτικό. Αν δούμε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο όλες τις οδηγίες στα κλιμακούμενα θέματα, το τελευταίο εξυπηρετεί τα προηγούμενα. Άσχετα τώρα βέβαια αν στην πράξη ακόμη και οι πανελλαδικές δεν το κρατάνε. Και ένα τελευταίο και κλείνω, μικρό, δεν το πω όλα. Δηλαδή, απλώς εδώ, κοιτάξτε και ένα άλλο θέμα που υπάρχουν και αντίστοιχα στην τράπεζα, είναι ένα θέμα το να μπορείς να εισάγεις με ένα πρόβλημα την επίλυση εξώσεων δευτέρου βαθμού. Βλέπετε, θα πω μόνο τους στόχους. Ένα, το πρόβλημα λέει διάφορα, δεν θέλω να μείνω για να πάω τον χρόνο, ένα στόχος. Να μοντελοποιούν με χρήση μαθηματικών εργαλείων καταστάσεις που περιγράφονται στη φυσική γλώσσα. Πάρα πολύ σημαντικό. Επιτέλους το παιδί να χρησιμοποιεί τα παιδιά για να κάνει μοντελοποίηση. Γιατί αυτό κάνουμε στα προβλήματα, μοντελοποίηση κάνουμε. Δεύτερο, να επιλύουν εξισώσεις δευτέρου βαθμού. Τρίτο, να δέχονται ή να απορρίπτουν λύσεις βάσει της φυσικής ή της μαθηματικής πραγματικότητας. Τι εννοώ με αυτό, για παράδειγμα, υπάρχει μαθηματική πραγματικότητα ότι οι απόλυτες τιμές έχουν κάποιους περιορισμούς. Υπάρχει όμως και φυσική πραγματικότητα ότι όταν κάνεις γεωμετρία, όχι βέβαια την παλιά προσημασμένη που κάποτε έτυχε εγώ σε μαθητής να κάνω του Ιωαννίδη, αλλά την κλασική γεωμετρία, απορρίπτεις λύσεις που δεν είναι θετικές. Άρα, για να κλείσω, θέλω να πω αυτό για να έχουμε και μια αισιόδοξη άποψη ότι σε σχέση και με τα διεθνή πλαίσια, γιατί οι στόχοι στην Ελλάδα οργανωμένοι μπήκανε τελευταία χρόνια, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ασχέτως αν ένα σύστημα έχει θετικά ή αρνητικά, όπως μπορεί να είναι η Πίζα ή να είναι η τράπεζα, να κρατήσουμε κάποια θετικά, που για μένα ίσως το σημαντικότερο είναι ότι δουλεύουμε με στόχους. Ευχαριστώ. Ακούσαμε λοιπόν και το Σπύρο τον Περετίνο και τώρα ο τελευταίος ομιλητής μας είναι ο Θόδωρος Χατζηπαρδελής, καθηγητής βέβαια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αλλά και πρόεδρος της Δικούς Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Και με αυτή την ιδιότητα τον έχουμε και προσεκτημένο ομιλητή. Κύριε Χατζηπαρδελή, έχετε το λόγο. Άμα ξεκινήσει μισό λεπτό, τώρα έχετε το χρόνο του μισού λεπτού. Παράλληλα, θα μπορούσαμε να πούμε για το μισό λεπτό ότι στα πλαίσια της λειτουργίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας εδώ και πάρα πολλά χρόνια λειτουργεί το Ερευνητικό Κέντρο Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, το οποίο έχει διάφορες επιτροπές, προεδρεύεται από τον Μιχάλη Ξοβέκη, διδάκτορα των μαθηματικών, και η μία εξ αυτών ασχολείται με τα αγγλικά προγράμματα και η άλλη με τα διδακτικά βιβλία. Είναι μια συλλογικότητα μια ομάδα τουλάχιστον 15 έως 20 συναδέλφων που ξέρουν μαθηματικά και ασχολούνται με τη μαθηματική εκπαίδευση, οι οποίες επιτροπές μπορούν να συμπληρωθούν εφόσον υπάρξουν ενδιαφερόμενοι και που παράγει έργο συγκεκριμένο για τις θέσεις της ελληνικής μαθηματικής στα ελληνικά προγράμματα τα τελευταία χρόνια. Το λόγο έχει την κυρία Χατζηπαρδελή. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ φίλε πρόεδρε και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και συναδέλφισσες, που και για την πρόσκληση και την ευκαιρία να ανταλλάξουμε μερικές ιδέες. Βεβαίως, τα θέματα τα οποία έθεσε το τραπέζι είναι τόσα πολλά που θα μπορούσε να μιλάει κανείς μέρες και μήνες και χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα μπω μέσα σε αυτήν την πρόκληση και θα προσπαθήσω να πω λίγα πράγματα. Καταρχήν δύο εικόνες. Εγώ ως φοιτητής στο Πανεπιστήμιο, μπαίνοντας μέσα, βλέπω έναν καθηγητή, σεβαστό καθηγητή μας, ο οποίος μας λέει, μας φοβούνται. Όπου και να μας συναντούν, μας φοβούνται.
Αυτή είναι η αντίληψη ότι είμαστε μέλη μιας αδελφότητας που κατέχει την καθαρή γνώση και καλλιεργεί το φόβο και το δέος της αδαής. Και φαντάζομαι ότι την έχετε δει και εσείς πολλές φορές. Πηγαίνοντας τώρα μετά από πολλά χρόνια και όντας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, λέω ότι τα μαθηματικά περιγράφουν την πραγματικότητα, δεν είναι η πραγματικότητα τα μαθηματικά. Δεν είμαστε εγκλωβισμένοι σε μια μαθηματική πραγματικότητα, αλλά τα περιγράφουμε. Τι κάνω? Προσπαθώ να μεταφέρω γνώση και εργαλεία για να μπορεί ο φοιτητής να αναλύσει ορθολογικά οποιαδήποτε επιστημονική υπόθεση. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Ο Μπέρναρντ Ράσελ, είναι γνωστό το παράδοξο του, ότι υπάρχει μια χώρα όπου όλοι οι άντρες είναι ξυρισμένοι καθημερινά, υπάρχει μόνο ένας κουρέας. Όσοι δεν ξυρίζονται μόνοι τους, τους ξυρίζει ο κουρέας. Ποιος ξυρίζει ο κουρέας, προκύπτει το ερώτημα. Αν το δούμε με τη βοήθεια των συνόλων, είναι φανερό ότι αν χωρίσουμε σε αυτούς που ξυρίζονται μόνοι τους και σε αυτούς που τους ξυρίζει ο κουρέας, δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε τι συμβαίνει με τον κουρέα. Δεν ανήκει και στα δύο, στο Α και στο Β, ή ανήκει και στα δύο, το Α και το Β. Έτσι λοιπόν, αυτό προκαλεί ένα παράδοξο ότι υπάρχει ένα στοιχείο, ο κουρέας, που δεν ανήκει σε αυτό το σύνολο. Αυτό φυσικά μπορεί να λυθεί πολύ εύκολα, όπως ξέρουμε, αλλά ας δούμε το αντίστοιχο του στην πραγματικότητα και μάλιστα στην εφαρμογή. Μετά τις εκλογές του 4, το ανώτοτο ειδικό δικαστήριο, το εκλογικό δικείο της Ελλάδας, ανακατεύει με τις βουλευτικές έδρες πρώτης κατανομής σε κάποιες εκλογικές περιφέρειες, δεχόμενο ότι τα λευκά ψηφοδέλτια έπρεπε να προσμετρηθούν για τον υπολογισμό του εκλογικού μέτρου. Σε αυτή την απόφαση βασίστηκε στο επιχείρημα ότι τα λευκά δεν είναι άκυρα, άρα πρέπει να προσμετρηθούν γιατί ο νόμος μιλάει για έγκυρα ψηφοδέλτια υπερσυνδυασμών όταν αναφέρεται στη β' κατανομή. Άρα, αφού είναι έγκυρα, πρέπει στην α' να τα υπολογίσουμε. Το δικαστήριο λοιπόν είχε εγκλωβιστεί σε ένα αντίστοιχο παράδοξο με το παράδοξο του κουρέα. Πράγματι, τα λευκά ψηφοδέλτια δεν είναι άκυρα, αλλά δεν είναι και έγκυρα ταυτόχρονα. Επίσης, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι και ότι είναι έγκυρα και άκυρα, επίσης ταυτόχρονα. Δηλαδή, μπορεί να είναι ή να μην είναι και τα δύο. Εν πάση περιπτώσει, το δικαστήριο δέχτηκε ότι πρέπει να προσμετρηθούν, αφού μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν είναι άκυρα. Προσφύγαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων με την επιχειρηματολογία ότι αφού δεν είναι ή είναι ταυτόχρονα και τα δύο και στις δύο ενότητες έπρεπε να είναι μια τρίτη κατηγορία, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε στην Ελλάδα την υποχρέωση να πληρώσει διάφορα πρόστιμα και αποκατέστησε αυτούς που είχαν φύγει από την ιστορία, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία για τη δική τους περίπτωση. Έτσι λοιπόν, βλέπετε ότι η θεωρία συνόλων ή μερική, ένα πολύ απλό παράδειγμα μπορεί να έχει πολύ σοβαρές εφαρμογές και πολύ σοβαρά πράγματα. Ένα άλλο σημαντικό παράδοξο που μας βοηθάει να κατανοήσουμε τον εαυτό μας είναι το αν το μέρος είναι παραπάνω από το όλον ή αν το όλον είναι μέρος του μέρους. Αυτό είναι ένα πολύ γνωστό και παλιό φιλοσοφικό πρόβλημα. Μία από τις επεκτάσεις του, το ξέρετε, το θεώρημα του Γκέντελ, το οποίο αναφέρεται στην αξιωματική θεμελίωση της θεωρίας συνόλων, όπου είτε απαντήσουμε έτσι είτε απαντήσουμε αλλιώς, τελικά δεν έχει καμία σημασία. Αν όμως το επεκτείνουμε αυτό ή το δούμε, θα καταλάβουμε αν μπορούμε να κατανοήσουμε τον κόσμο και τελικά μπορούμε να κατανοήσουμε και τη μαθηματική εκπαίδευση, αν είμαστε μέρος της ή αν αυτή είναι δικό μας μέρος. Για να μην μακρηγορώ, ας πω για τον Πλάτωνα δύο κουβέντες, όπου τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Ο Πλάτωνας, όπως ξέρετε, θεωρεί το αγαθό ως το υπέρτατο, τις καθαρές μορφές ως την υπέρτατη αξία, θεωρεί τα μαθηματικά αντικείμενα αντανακλάσεις των μορφών, άρα είναι κάτι πολύ καλύτερο τα μαθηματικά αντικείμενα από τα φυσικά αντικείμενα και τη βρώμικη εμπειρική παρατήρηση που κάνουμε γύρω μας. Άρα όλα είναι μαθηματικά τελικά. Έτσι κάπως συμβαίνει, έτσι κατανοεί ο Πλάτωνας τον κόσμο, ότι οι καθαρές μορφές και τα αντικείμενα τα οποία πρέπει κανείς να παραμένουν αναλύοντα στην ουσία των χρόνων είναι μαθηματικά. Όντως το έχει πει σε διάφορες περιπτώσεις. Ας πούμε υπάρχει μια δημόσια διάλεξη περί του αγαθού, όπου διάφοροι
που περίμεναν να ακούσουν άλλα πράγματα, ακούσαν για μαθηματικά και δεν τους άρεσε. Έρχεται τώρα ο Αριστοτέλης και λέει ότι η εμπειρία έχει σημασία, δεν είναι τα πάντα καθαρά. Και κάνει μια κατηγοριοποίηση των φαινομένων, δηλαδή των εμπειρικών πραγμάτων, αυτών που αναλύουμε γύρω μας, σε κάποια που είναι σταθερά, δεν αλλάζουν, σε κάποια που μπορούμε να δούμε μια προβλεπτική διαδικασία, δηλαδή στη θεωρία πιθανότητων, και κάποια που δεν τα ξέρουμε πρέπει να τα μελετήσουμε. Μιλάει για τη στατιστική, αλλά αυτό συμβαίνει μερικούς αιώνες μετά, αρκετούς αιώνες. Αρχίζουμε να ασχολούμαστε με τέτοια θέματα από το 1900-1800 ως ανθρωπότητα, εμείς δεν ζούσαμε τότε. Έτσι λοιπόν, αν είναι σημαντικά τα μαθηματικά, είναι σημαντική η μαθηματική εκπαίδευση. Αλλά αυτή πρέπει να συνδεθεί με την περιγραφή του περιβάλλοντος κόσμου, όπως λέει ο Αριστοτέλης στα φυσικά, στο 4ο βιβλίο των φυσικών, και όχι με την καθαρή ουσία του κόσμου, όπως λέει ο Πλάτων. Έτσι πρέπει να συμβεί, κατά τη γνώμη. Τα μαθηματικά, με τα σύνολα, μας βοηθούν να ανακαλύψουμε σχέσεις, με τις πιθανότητες να αντιληφθούμε τη στοχαστική λειτουργία σχεδόν των πάντων γύρω μας. Η μόνη σταθερά είναι η επιτάχυνση βαρύτητας, μάλιστα σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο σταθερό, εκτός ότι θα πεθάνουμε όλοι, ότι είμαστε θνητοί. Τίποτα άλλο. Η στατιστική μας βοηθάει να εκτιμήσουμε και να προβλέψουμε. Η ανάλυση του εκλογικού νόμου μας βοηθάει να καταλάβουμε τι θα πει αντιπροσώπευση και πώς λειτουργεί, που είναι πολύ σημαντικό θέμα για τον κριτικά σκεπτόμενο πολίτη. Πότε λοιπόν εγώ απογοητεύομαι, όταν με ρωτούν σε εξετάσεις πόσο είναι το 1 έκτο του 6. Πόσα μέλη έχει μια πενταμελής επιτροπή, κατά την Μαπακούνη ορίση, θα κάνουμε μια τεμελή επιτροπή από 6 άτομα. Απογοητεύομαι όταν κάποιος δεν έχει αίσθηση πώς είναι κάτι της Ελλάδας, του πλανήτη, της Κίνας, δεν έχει έννοια, δεν κατανοεί τις ποσότητες, δεν έχει καμία αίσθηση για αυτά τα πράγματα. Όταν δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι το Α και το Β σε μια γραμμή, στην ψήφι σαν Α και στην Β. Τι λείπει λοιπόν από όλα αυτά τα οποία είπαμε και ακούσαμε και τα λέμε χρόνια και χρόνια και θα τα λέμε χρόνια και χρόνια, μας λείπει κριτική ικανότητα από την πλευρά των μαθητών, συνδυαστική σκέψη, διαθεματική προσέγγιση, καθημερινά υλικά, εργασία σε ομάδες, κατευθυνόμενες εργασίες και συνεργασία. Αν λοιπόν μπορέσουμε όλα αυτά να τα ενσωματώσουμε στην καθημερινότητα, τη διδακτική καθημερινότητα, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στην άτυπη εκπαίδευση κλπ. Κλπ. Στη μεταξύ μας επικοινωνία, όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, εκεί υπάρχει ένα άλλο ερώτημα. Τι θέλουμε να πάει καλά τελικά? Φοβάμαι ότι θα αντιμετωπίσετε σε λίγο καιρό, όπως αντιμετωπίζουμε εμείς στα πανεπιστήμια, μια κατάσταση όπου θα πρέπει να μετράτε στόχους, ικανότητες και δεξιότητες. Μετράμε σήμερα τα εισιτήρια στο επίπεδο της τριτοβάθμιας για να έχουμε ένα σύστημα μεταξύ μας επικοινωνίας, μεταξύ πανεπιστημίων ανά τον πλανήτη. Το ίδιο μάλλον θα γίνει. Και εκεί θα αρχίσουν οι κομφόλιγες και οι μεγάλες ιδέες να μοντελοποιεί. Τι να μοντελοποιεί, δηλαδή άμα του μάθεις το διπλάσιο του χι τετράγωνο, μοντελοποιεί. Δεν μοντελοποιεί έτσι. Μοντελοποιεί αν κάνεις ένα project όπου μαζί με τον κοινωνικό επιστήμονα στο σχολείο, μαζί με το φυσικό ίσως, μαζί με κάποιον άλλον, δει διαθεματικά κάτι, δει κάτι πραγματικό και μετά στο καινούριο, στο επόμενο, μπορεί να το φτιάξει μόνο σου, χωρίς τη δική σου συμμετοχή. Θέλει λοιπόν μια πάρα πολύ συνεπή και διαρκή σκέψη για αυτά τα πράγματα. Επειδή δεν σκεφτόμαστε 25 χρόνια σχεδόν από ό,τι θυμάμαι, το 80-82 και μετά, και πριν από εμάς κάποιοι άλλοι και το καθεξής, έχω την αισιοδοξία ότι μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά θέλει πολύ προσπάθεια. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Είμαι πρόσφυγος και ευχαριστούμε λοιπόν τον συνάδελφο και τον φίλο τον Θόδωρο τον Χατζηπατρική για τα τόσα ενδιαφέροντα που μας είπε. Θα το εννοώ και Θόδωρο, και επειδή έχει κάνει και ψηρά πολλών ετών πρόεδρος του Παραδείγματος Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, ο Θόδωρος ξέρει τα πράγματα της νομικής εκπαίδευσης από τα μέσα, μακριά. Συνεχίζουμε τώρα. Τέλειωσε ο κύκλος λοιπόν των παρουσιάσεων των ομιλητών. Μια θερμή παράκληση, όποιος ενδιαφέρεται, να κάνει καταρχήν ερωτήσεις επί των ομιλιών και σε δεύτερο επίπεδο τοποθετήσεις μαζί. Όλα μαζί. Όποιος συνάδελφος θέλει το λόγο στη διάθεσή σας.